Το Ίδρυμα Ανταλλαγέν των Λοζάνης ιδρύθηκε το 2000 μετά του σεισμού στην Ελλάδα και την Τουρκία, που ανέδειξε ότι υπάρχει δυνατή βάση αδελφοσύνης μεταξύ των δύο λαών. Όταν έγιναν οι δύο σεισμοί σε Ελλάδα και Τουρκία, τότε η αλληλεγγύη που προέκυψε από τους δύο λαούς ήταν ένας άλλος σεισμός. Και από αυτό υποφελούμενοι ξεκινήσαμε το Ίδρυμα. Στην πορεία των χρόνων, οι εκδρομές στην Ελλάδα από Τούρκους πολίτες, απόγονους τουρκοκριτικών που έφυγαν για την Τουρκία με την ανταλλαγή πληθυσμών, ενίσχυσαν αυτή τη θέση, ακόμη και τα πολύ δύσκολα χρόνια που έχουν προηγηθεί και που μέχρι και σήμερα διανύουμε, που η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν προκαλεί με τον αναθεωρητικό και πολεμικό του λόγο. Αυτά όλα που τα κάνουμε είναι η φιλία των λαών, αυτός ο πόνος τον οποίο έζησαν οι πρόσφυγες, ποτέ ξανά να μην έχει μια επανάληψη. Και είμαστε υπέρ της φιλίας και της αγάπης των λαών. 30 τουρκοκριτικοί επισκέφθηκαν το νησί επιχειρώντας να μάθουν περισσότερα για τη γη των προγόνων τους και να συνδεθούν με τον τόπο που οι δικοί τους άνθρωποι είχαν απλώσει τις ρίζες τους. Είμαστε εναντίον των πολέμων και γενικά των συγκρούσεων των λαών. Το θέμα το δικό μας είναι η γνωριμία αυτών των λαών και πάντοτε να συνεχίσουν σε μια ειρηνική ζωή. Η παραμονή τους, όπως τόνισαν, μόνο χαρά τους προκάλεσε και συναισθήματα αδελφοσύνης. Μετά την ανταλλαγή ήταν απαγορευμένο ο πρόσφυγας να πάει στην πατρίδα του και από εδώ και από εκεί. Με τις εκδρομές αυτές δημιουργήθηκαν, όταν αλλάξαν οι συνθήκες, άρχισαν οι εκδρομές. Και τότε διαπίστωσαν ότι αυτοί οι δύο οι λαοί δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν και το κυριότερο, αυτή την έκθρα που τους είχαν εμπολιάσει, καταλάβαν ότι είναι ψεύτικοι και ότι και οι μεν και οι δε είναι πρωτάνθρωποι. Δίπλα τους και ο Θανάσης Τσίμπης, που έφυγε από την Κωνσταντινούπολη στα 27 του χρόνια και ζει μόνιμα στην Κρήτη και μιλά για τους δύο λαούς, με λόγο που δείχνει πόσο η πολιτική και η ιστορία που μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία και βασίζεται στην αντιπαλότητα, όπως τόνισε, απέχει από αυτό που ζουν οι ίδιοι όταν πατούν ελληνικό χώμα και συναναστρέφονται με τους Έλληνες. Όταν γυρνούσαμε από μια εκδρομή και δώσαμε το μικρόφωνο στον καθένα να πει τι αισθάνθηκες όταν πήγες και όταν γυρνούσες. Το μικρό το παιδί είπε, όταν πήγαινα στην Ελλάδα νόμιζα ότι είναι κακομούτσινοι και άσχημοι και κακοί άνθρωποι, ενώ ήταν το αντίθετο. Αυτές οι εκδρομές έχουν αυτό το καλό.